Περιέλθει η Κύπρη. Μειώνεται δραματικά η αγοριστική δύναμη των πολιτών. Θανάση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα Γκρεσκύρη. Πράγματι, είναι τραγικές οι εκτιμήσεις ακόμα και για το 2012, αφού οι αυξήσεις στις τιμές των αγαθών είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των μισθών. Όπως βλέπουμε και στον πίνακα, το 2012 ο πληθωρισμός, η αύξηση δηλαδή των τιμών, έχει φτάσει το 2,8%, ενώ η αύξηση στις τιμές μόλις 0,6%. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το 2003, όπου ο πληθωρισμός ήταν 4,1%, αλλά η αύξηση στους μισθούς άγγιζε το 6,2%. Τα τελευταία χρόνια όλα άρχισαν να κινούνται αρνητικά και η παραγωγικότητα έχει μειωθεί επικίνδυνα. Οι αυξήσεις στις τιμές των μισθών, όπως είπαμε, ήταν μεγαλύτερες. Οι αυξήσεις στις τιμές των αγαθών, όπως είπαμε, είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στους μισθούς, γεγονός που οδήγησε τους πολίτες στα δικά τους αδιέξοδα. Τραγικές είναι οι εκτιμήσεις για το 2012 του Υπουργείου Οικονομικών, αφού η αγοραστική δύναμη του κοινού είναι κατά πολύ μικρότερη από προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα. Από ρυθμό ανάπτυξης, πώς πάμε? Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι επίσης πολύ χαμηλός, όπως βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα, ακόμη πιο κάτω. Το 2003 ο ρυθμός ανάπτυξης βρισκόταν στο 1,9%, ενώ το 2011 στο 0,5%. Καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει κάτω από το, πολύ Μάλιστα. κάτω από το μισό. Πάμε να δούμε και τις τιμές. Είχαμε αύξηση 18,9% στα τρόφιμα και έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Ακριβώς. Στα τρόφιμα είχαμε αύξηση το 2008 με 2012, η αύξηση ήταν στο 10,5%. Το 2018 ήταν την περίοδο 2003 με 2007. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, η αύξηση παρατηρήθηκε το 2003 με 2007, βρισκόταν στο 10,1%, παρατηρήθηκε αυτή η αύξηση στο Γενικό Δίκτυ Τιμών. Πρόκειται για την πρώτη ένταξη στο ευρώ περίοδο, κατά την οποία, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο πληθωρισμός και ο ρυθμός ανάπτυξης και η αύξηση στους ρυθμούς, στους μισθούς, επέτρεπε την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Όμως, στην περίοδο 2008 με 2012, η αύξηση του Γενικού Δίκτυ Τιμών ήταν μικρότερη και συγκεκριμένα 9,1%. Μάλιστα, είναι αυτά που βλέπουμε. Όμως, αυτή την περίοδο μειώνεται η παραγωγικότητα. Είναι η περίοδος 2011 που είδαμε στο 0,5%. Γεγονός που μειώνει δραματικά την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αναφέρουμε κλείνοντας? Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα στοιχεία. Για το 2012 τουλάχιστον είναι δυσίωνες οι προβλέψεις. Ο ρεπορτάζ βρίσκεται στο Sigma Live και μπορεί οποιοσδήποτε να το δει. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε σε δίτλους.